Παναγιώτη Σπυρόπουλο μαζί μα τώρα για μια μεγάλη επιχείρηση τη αστυνομία για την εξάρθρωση πείρα επικίνδυνων διαρρηκτών. Ναι, μιλάμε για 23 ταξιδιώτε διαρρήκτε, όπω έλεγαν, που έχουν αλώσει τουλάχιστον 100, περισσότερα μάλλον από 110 σπίτια, επιχειρήσει και καταστήματα. Εδώ είναι ένα κομμάτι τη επιχείρηση σε ένα από τα σπίτια των υπόπτων και όλα αυτά, μάλιστα, σε χρονικό διάστημα μόλι 9 μηνών. Και τα μέλη τη εγκληματική οργάνωση είχαν ω ορμητήρια του καταβλισμού σε βρυχό μεγάρων και άνω ε, λιώσια. Και από εκεί και έπειτα, από βασικού οδικού άξονε, από Εθνική Οδό και Αττική Οδό ε, ΣΥΑ, προέβαιναν σε ληστρικέ εκδρομέ στα βόρεια και νότια προάστια ναι. τη ε, πρωτεύουσα. Και αυτή η αυξανόμενη, θα σου έλεγα, εγκληματική του ε, δράση, έω και τρει διαρρήξει μάλιστα την ε, ημέρα ε, ΣΥΑ, προκάλεσαν. σπίτια μια... είχαν στο στόχαστρο αυτή, ε? Σπίτια εμάς. βάζανε στο σπίτια στόχαστρο. Σπίτια, επιχειρήσει, καταστήματα και βιοτεχνίε, όπω είναι χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί τη υποδιέφυση Ασφάλεια Αθηνών, που προ, προκάλεσαν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη ε, επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια και αυτή των παράλληλων επιχειρήσεων συνελήφθησαν 16 άτομα, μέλη τη εγκληματική οργάνωση, τρία ακόμα για παραβάσει του νόμου ε, περί όπλων. Βλέπουμε κάποια από τα ευρήματα, ένα περίστροφο, ε, δύο τουλάχιστον ένα πιστόλια, 4.500 ευρώ. Έγιναν 23 προσαγωγέ. Να σου πω ότι ανάμεσα στου συλληφθέντε είναι και δύο άτομα που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, πυροβόλησαν ουσιαστικά τον υπεύθυνο, είναι το συγκεκριμένο στο περιστέρι, έξω από γνωστό νυθενό κατάστημα, ε, τον του καταστήματο. Ε, 8 Σεπτεμβρίου. Είστε. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.